κουτσομπολιό, ότι θα απολυθούν άνθρωποι, θα κοπούν μπάτζετ. Και εν μία ανοιχτή, παιδιά, την Παρασκευή, η απόφαση ήταν η εξής. Διαλύουμε και γκρεμίζουμε το τμήμα δημοσίων σχέσεων, το τμήμα των τρέιλερ, ενώνουμε το τμήμα μάρκετινγκ με αυτά τα τμήματα και τα τρέιλερ τα δίνουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποψήλωση αυτού του τμήματος. Η Κατερίνα Ιγκαγκάκη και ο Κώστας Τσολάκης είναι δύο στελέχη που είναι τουλάχιστον 10 χρόνια εκεί. Έχουν δώσει τον εαυτό τους. Νομίζω ότι ο Αντένα δεν θα είναι πια ίδιος χωρίς αυτούς. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι ο Αντένα είναι επιχείρηση και πρέπει να κάνει περικοπές. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορείς ποτέ να ξεχνάς και το ανθρώπινο στοιχείο. Γιατί όταν είσαι εκεί 10 χρόνια. Σωστό, πολύ σωστό. Γιατί ο Αντένα έχει αυτό που λέει ο Κώστας, δηλαδή είναι όλοι ενωμένοι στο σπίτι του Προέδρου, στις γιορτές, τα Χριστούγεννα. Είναι ένα ενωμένο μαγαζί σε αυτό φαγητά. Σε μια κρίση φτάνει σε και πάρτι, πολύ ψηλά, έτσι. Χριστουγεννιάτικα, σε πάρτι. Βέβαια, αλλιώς την περνάει για την αρχή κρίση. Του προγράμματος. Ένα παιδάκι τώρα που απολύεται, που είχε ένα μισθό και μάλιστα με σύμβαση ευρώ. Και δεν παίρνει και καμιά αποζημίωση και πάει στο σπίτι του και κλαίει τη μοίρα του. Και αλλιώς ένα στέλεχος που κακά τα ψέματα με μια μεγαλύτερη άνεση θα μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση. Ωστόσο, είναι θλιβερό για τους πάντες όταν χάνουν τη δουλειά τους. Και τη βλέπω την κυρία Γκαγκάκη λαλίστα. Δηλαδή, εγώ θα είχα πάθει τέτοιο σοκ που θέλω θα δυσκολευόμουν να μιλήσω. Θέλω να πω σε αυτό ότι είναι επαγγελματίας με το έψιλον κεφαλαίο. Εμείς χθες μιλούσαμε για αρκετή ώρα στο τηλέφωνο. Γιατί δεν σας κρύβω ότι προσωπικά, παρόλο που κατανοώ ότι ο Αντένα είναι επιχείρηση, το είχα κατανοήσει και στη δική μου περίπτωση, όταν δεν με ενημέρωσαν ότι θα συνεχιστεί η εργασία μας σε μια ευαίσθητη φάση της ζωής μου. Αλλά απ' την άλλη, πάντα υπάρχει και το συνέστημα. Πάρα πολύ κόσμο στον Αντένα και σε μένα και σε όλους. Δεν είναι δηλαδή. Απ' την άλλη, υπάρχει και το συνέστημα που κατανοείς ότι ο Αντένα είναι μια επιχείρηση, αλλά λες, λέει, παιδί μου, είμαι 10 χρόνια εκεί. Η Κατερίνα, λοιπόν, παιδιά. 10 χρόνια είναι πάρα πολλά. Και επίσης δεν είναι από τους ανθρώπους, νομίζω, η Κατερίνα Κεκάκη που κρύβει τα λόγια τους, ούτε που περιμέναμε να κρυφτεί και να μην απαντήσει. Μήπως εσύ είχε ξεποδαριάσει στα πάρτι και δεν άντεχαν άλλο οι άνθρωποι και είπαν πρέπει να κλείσω λίγο μάτι. Ελένη, διαφωνώ. Άκου. Η Κατερίνα είναι στεναχωρημένη και είναι και πληγωμένη, αλλά είναι τόσο επαγγελματίας που δεν θέλει να το δείξει. Θα το χαλαρώσω λίγο.